Κάνεις. Καλά, καλά είμαι, Νίκο. Μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την. Είχα ζήσει, παιδάκι. Παράτα με, Χριστιανή. Έχεις και τρεις πρώην μου συνεργάτες που το 2018 μας βγήκε πάρα πολύ άσχημα. Νόμιζα τρεις πρώην μου και λέω έγινε. Τώρα θα γίνει χαμός. Ποιος έχεις δουλέψει? Με τον Βαγγέλη τον Τζόνο, με την Αγγελική τη Γιανακοπούλου φυσικά και με την Παυλίνα ήμασταν μαζί στο Λιάγκα, στο Late Night. Ωραία. Άρα καταλαβαίνω. Μαύρο. Άσε μας. Πολύ ωραία πηγαίνατε. Ωραία ήταν, πολύ ωραία. Το εξοχικό σας δεν τα πήγαινε με τον εγκέφαλό του τόσο ωραία. Δηλαδή δεν καταλάβαμε ποτέ για ποιο λόγο αυτή η εκπομπή σταμάτησε. Το ξέρεις, φαντάζομαι. Κανένας. Πιστεύω ότι αυτή αν τους ρωτήσει, ρε παιδιά, γιατί αυτή η εκπομπή σταμάτησε. Πώς περνούσες εκεί? Καλά, περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Γιατί εντάξει, μιλάμε τώρα για δύο μέρες την εβδομάδα γυρίσματα. Και όσον αφορά τη δική μου τη θέση, είναι ότι πιο ξεκούραστο έχω κάνει ποτέ, διότι δεν έκανα τίποτα. Δηλαδή έκανα τίποτα. Παιδιά, διάλεγα μόνο. Τίποτα. Γλάστρα, έτσι. Αυτό. Έλεγε κάτι ο Λιάγκας. Σου φαινόταν αστεία, απλά έλεγες αφού ήρθα να κάνω το 8ο. Κάποια μου φαινόταν αστεία και κάποια άλλα δεν καταλάβαινα καν. Γιατί ειδικά όσον αφορά την πολιτική της σάτυρα, δεν θα πάρω ποτέ δημοσίως θέση. Ούτε γελώντας, ούτε κλαίγοντας. Ή γιατί δεν θέλεις να δώσεις τη θέση δεν σου? Δεν θέλω, όχι να δώσω τη θέση μου, επειδή η τηλεόραση είναι το πιο δυνατό μέσο που υπάρχει. Και έστω και ένας να μ' ακούει εμένα εκείνη τη στιγμή, ο οποίος μπορεί να επηρεάζεται από μένα, δεν θέλω να μεταδίδω μηνύματα που αφορούν την πολιτική, τη θρησκεία, τέτοια θέματα, τέτοιου είδους απόψεις. Ναι, αλλά τις σχέσεις. Τις σχέσεις τις προσωπικές, εννοείς. Ναι, εννοώ γι' αυτό. Εννοώ ο τρόπος που. Και αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ ωραία καλοκαίρινη, με αυτό το σκυλάκι. Το οποίο ήταν το ίδιο σκυλάκι που μετά μας έκανε σύσκατους. Όχι. Α, το δικό του ήτανε. Ναι. Συγγνώμη τώρα, μην κάνω χαμ, πού είστε? Όχι, εδώ. Εδώ είμαστε στην. Χαλκιδική. Χαλκιδική, αλλά δεν θυμάμαι το σημείο το ακριβές. Απλά σε πήγε Χαλκιδική, δεν άντεξε. Κάπου. Είναι Σαλονικιός, δεν αντιμετωπίζει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχεις, το λέω εγώ, άσε. Που φτάσαμε και μέχρι Βραζιλία με τον Πομπλόνη. Σαν τη Χαλκιδική. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά το κατάλαβα κι εγώ, δεν είχα ιδέα δηλαδή. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες. Είναι απίστευτο το μέρος. Ποιος σας έβγαλε? Αχ, έλερε, Ζήνικο! Ρε παιδί μου, μη μου πεις αν δεν θες. Καταρχάς, η φωτογραφία αυτή είναι πάρα πολύ κακό το ότι έχει γίνει το κοντινό, διότι είναι μια τεράστια κανονικά φωτογραφία και βλέπεις έτσι μια σταλίτσα ένα βραχάκι. Είναι με drone. It's a drone one. Καταλαβαίνεις τώρα, όταν δουλεύεις στην τηλεόραση, έχεις τα μέσα. Έχεις και μια drone να βγεις, ρε αδερφέ. Μάλιστα, με τη σχέση αυτή εσύ που δημοσιοποιήθηκε, ήσουν οκ. Okay. Ενώ ήθελες, γιατί τώρα εγώ μπορεί να κάνω λάθος, γιατί μην κοιτάτε που παράτε εδώ πέρα που σχολιάζουμε. Δεν τα μπορώ να το βάλω αυτό εδώ, ρε παιδιά. Βέβαια, εγώ βλέπω μια χαρά είναι. Θέλω να κάτσω άνετα και δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία είσαι. Σας πειράζει? Όχι, ναι, μεταξύ μας. Είναι δυνατόν να μου λέγατε ναι. Φαντάζεσαι. Μας πειράζει πολύ. Άσε λίγο τα πόδια σου. Λοιπόν, πες μου. Τι να σου πω, αν με ενόχλησε. Ρε παιδί μου, επειδή αυτό σου λέω.